Κύριε Βασιλόπουλε, στις εκλογές τώρα στις 26 Μαΐου κατεβαίνετε υποψήφιος με το συνδυασμό του Θανάση του Βασιλόπουλου. Πείτε μας εσείς γιατί αποφασίσατε να συμμετάσχετε στο συνδυασμό του Θανάση. Ο συνδυασμός του Θανάση είναι η συνέχεια του Νίκα. Η συνέχεια του Νίκα, το οποίο ψηφίσαμε και βγήκε αυτός. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε καμία. Εργατικό, τίμιο, ειλικρινή και συμπλέουμε μαζί. Είμαστε εδώ στο γήπεδο της Καλαμάτας. Εσείς είστε ένας άνθρωπος που έχει συνδυάσει την προσφορά του στα κοινά με τον αθλητισμό, δεν λέω ποδόσφαιρο, με όλα τα αθλήματα. Πείτε μας ποιοι είναι οι στόχοι σας και τι θέλετε να αλλάξει στην πόλη, ποιο είναι το όραμά σας. Το όραμα το δικό μου είναι αθλητικές εγκαταστάσεις επιτοπλίστων. Όχι μόνο σε γήπεδα να πούμε και τα λοιπά, αλλά και στο κολυμβητήριο και στο κλειστό και στην τέντα, σε όλα. Να μπορέσουμε να ανεβάσουμε το επίπεδο σε όλα αυτά τα κομμάτια του αθλητισμού. Αγαπάμε όλο τον αθλητισμό. Εντάξει, μπορεί να προερχόμαστε από το ποδόσφαιρο γενικότερα, αλλά όλα τα θύματα μας αρέσουν. Και πάνω απ' όλα υπήρξε καθητής και στο βόλεϊ και στο μπάσκετ. Όλη αυτή την ιστορική σας διαδρομή, τι θυμάστε πιο έντονα από τα αθλητικά δρόμενα της πόλης? Εδώ έχετε ζήσει Παπαφλέσιο, έχετε ζήσει προετοιμασίες εθνικών ομάδων, έχετε δει εδώ παιχνίδι Εθνικής Ελλάδος. Ναι, οπωσδήποτε όλα αυτά. Έτσι, έχουμε πολύ στη μνήμη μου να πω και άνθρωπο της Καλαμάτας να πω πριν πολλά χρόνια. Το οποίο, να πούμε, ήταν η πρώτη φορά που ανέβηκε εκείνη τη χρονιά, να πούμε, που ακολουθούσαμε την ομάδα σε όλα τα μήκη και πλάτη, να πούμε, της Ελλάδος. Όπου πήγαινε είμαστε κοντά. Αυτό μπορεί να επαναληφθεί? Γιατί όχι. Κάτι έγινε. Γιατί όχι. Έχει γιατί και προπονητήριο όχι. Πλέον. Τους δώσαμε και το προπονητήριο που εγκαινιάσαμε πρόσφατα. Είναι, ας πούμε, μια καλή αρχή. Οι παράγοντες είναι επιτοπλίστων που κάνουν και τους ποδοσφαιριστές και τους ντόπιους και τους ξένους. Άμα σοβαρευτεί λίγο η κατάσταση, να πούμε, και τα λοιπά, και υπάρχει και το χρήμα φυσικά, γιατί χωρίς το χρήμα δεν γίνεται τίποτα, από εκεί και μετά όλα είναι βατά. Από τους άλλους συνδυασμούς που υπάρχει η βούληση να γίνουν πράγματα στον αθλητισμό, πιστεύετε ότι υπάρχει περιθώριο συνεργασίας και συνεννόησης? Γιατί όχι, όλοι καλοί χωράνε. Όλοι καλοί χωράνε. Τους θέλουμε κοντά μας όλους. Νομίζω ότι συνεργασία θα βγει το καινούριο Δημαρχείο. Και από εκεί και μετά μαζί όλοι να προχωρήσουμε. Ο καθένας στο πόστο που θα έχει. Εγώ είμαι στον αθλητισμό, δεν το κρύβω άλλωστε, και είμαι συνέχεια και πολλά χρόνια. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιοι συμπολίτες μας, συνδημότες μας, που είναι αναποφάσιστοι. Επειδή υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί, πολλοί υποψήφοι, συγγενείς, φίλοι. Ναι. Πείτε κάτι να τους βοηθήσετε να ξεκαθαρίσει. Δηλαδή, γιατί κάποιος να ψηφίσει τους Βασιλοπουλαίους και εσάς και κατ' επέκταση το Θανάση του Βασιλόπουλου? Εμείς έχουμε δείξει ότι προσπαθούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο από ό,τι υπάρχει. Ο Βασιλόπουλος δεν θα ανάσχεται στο δικό του κομμάτι, εγώ στον αθλητισμό πάντα. Και στην κοινωνία και στο κοινωνικό κομμάτι προσφέρω. Χαμηλούς τόνους, αλλά προσφέρω. Ο κόσμος το ξέρει, δεν χρειάζεται να πω εγώ τίποτα. Οπότε είστε η ήρεμη δύναμη που ο κόσμος ξέρει, απλά θέλετε την επαναβεβαίωση, τη ακριβώς, στήριξη. Ακριβώς, αυτό θέλω. Τη στήριξη από τον κόσμο, χωρίς να επαιτώ. Αυτό τα λέει όλα. Ο κόσμος ας αναγνωρίσει από μόνος του τι πρέπει να κάνει.